Τη δική του προσωπική μαρτυρία κατέθεσε στην κάμερα της Εροζήτα ο νομαρχιακός σύμβουλος Νίκος Γιακουμέλος, ο οποίος βρισκόταν στον κισέ των συναλλαγών την ώρα που πραγματοποιήθηκε η ένοπλη ληστεία στην Αλφα Μπανκ. Δύσκολη στιγμή πραγματικά και για μένα και για τους παρευρισκόμενους ανθρώπους, τους υπαλλήλους, κυρίως τους ταμείες, τα κορίτσια της τράπεζας της Αλφα Μπανκ που όλοι τα ξέρουμε. Μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή για τη Ζάκυνθο, για τους Ζακυνθινούς, για την Ελλάδα. Όλα αυτά τα οποία διαδραματίστηκαν μπροστά μου, πραγματικά μου θύμισαν μια ταινία. Έτσι, βρισκόμουν στο Λυσέ εκείνη τη στιγμή, μόλις είχα τελειώσει τη συναλλαγή μου και άκουσα μια φωνή να πέσουμε κάτω. Βέβαια κάτω δεν έπεσα, ήμουνα πιο ψύχρεμος. Είδα έναν άνθρωπο που μπήκε μέσα στα γκισέ, τράβηξε την Σοφία την πρώτη ταμεία, την πέταξε κάτω και ξεκίνησε, είχε τραβήξει το σιτάρι και έβαζε τα χρήματα μέσα στο σάκο. Συγχρόνως κρατούσε, μάλλον στο νόμο του είχε κρεμάσει το όπλο του και κάποιος στην πόρτα σημάδευε όλους τους παρευρισκόμενους στην τράπεζα με το όπλο του για να μην κουνηθεί κανείς. Υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις από όλους τους συμπολίτες μας, οι οποίοι έκαναν τη συναλλαγή τους εκείνη την ώρα? Δεν υπήρχε καμία αντίδραση. Πραγματικά σκεφτόμαστε εκείνη την ώρα, γιατί ο χρόνος που διαδραματίστηκε ήταν πολύ μικρός, 2 λεπτά, 2 με 3 λεπτά. Και υπήρχε και ψυχραιμία, όμως τι να κάνουμε εκείνη τη στιγμή. Είχαμε και άλλους ανθρώπους γύρω μας, με ποιο τρόπο να αντιμετωπίσεις ένα όπλο που σε σημαδεύει. Αυτά τα πράγματα γίνονται στο νησί της Ζακύνθου, αν είναι δυνατόν. Ειλικρινά, στην αρχή δεν το πίστευα και συνέχισα να κάνω διάφορες κινήσεις στην τσάντα μου για να βάλω μέσα τα χαρτιά μου. Δηλαδή δεν σταμάτησα καθόλου να κινούμε και δεν μου απέφθηναν καθόλου το λόγο. Πιστεύετε ότι αυτό σας βοήθησε, λειτουργήσε θετικά, δηλαδή το γεγονός ότι δεν δείξετε να ανησυχείτε παρόλο που γινόταν η ληστεία δίπλα σας? Βασικά σας είπα, δεν το πίστευα εγώ ότι έγινε και όσο περνάει ο χρόνος συνειδητοποιώ ότι και αυτές οι κινήσεις που έκανα δεν ήταν σωστές για την σωματική μου ακεραιότητα. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί πιστεύω ότι είχαν μία οργάνωση πριν μπουν στην τράπεζα και μετά. Άρα δεν ήταν τυχαία η κίνηση που εκείνη τη στιγμή επέλεξαν να πούν στην τράπεζα, ήθελαν να πάρουν τα χρήματα από τα σιτάρια, τα πήραν και έφυγαν. Σας πω χαρακτηριστικά ότι φεύγοντας έπεσε μια δεσμίδα 50 ευρώ κάτω και έσκυψε και την πήρε, γιατί κάποιος από δίπλα του είπε «σούπεσε». Ήταν και αυτό ένα χαρακτηριστικό της στιγμής εκείνης. Και όχι μόνο. Μάζεψε τη δεσμίδα, μας ευχήθηκε χρόνια πολλά και φύγε. Μάλιστα. Και φύγανε. Και δείχνει την άνεση με την οποία είχαν προκειμένου να κάνουν μια τέτοια ενέργεια. Ναι, πραγματικά είχαν μια πολύ μεγάλη επαγγελματική, γιατί καταλαβαίνετε τώρα στην πλατεία του Αγίου Μάρκου, μέσα στο κέντρο της Ζακύνθου, κυκλοφορούσαν παιδιά, άνθρωποι, κόσμος. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι οι άνθρωποι μόλις έφυγαν, έπαιρναν φωτογραφία από το κινητό τους, τους ληστές. Χαρακτηριστικά καταλαβαίνετε ότι ζούμε πια μια νέα κακή εποχή και εύχομαι και πιστεύω αυτή η εποχή να περάσει γρήγορα, διότι πρέπει να ζήσουμε και εμείς και τα παιδιά μας και δεν βλέπω μέλλον έτσι μέσα από αυτή τη διαδικασία. Κάποια πράγματα φταίνε, κάτι οι Έλληνες δεν έκαναν καλά, θα πρέπει να γυρίσουμε λίγο πίσω και να ξανασυσταθούμε σαν κράτος, σαν Ελλάδα.